θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το επόμενο θέμα Άρες, Μάρδες, Κουκουνάρες. Βεβαίως. Είναι ο Δημήτρης Μάρδας, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τα έχουμε χάσει με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την κωμωδία, την επικίνδυνη κωμωδία που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Τα απίθανα πράγματα που έχουν βγει και έχουν πει κατά καιρούς. Και εκεί που λες ότι το έχουν τερματίσει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ξεπεράσουν το προηγούμενο, έρχεται το επόμενο. Μας είπε λοιπόν ο Μάρδας, αν και το γνωρίζετε όλοι, παρόλα αυτά για να το ξαναδούμε. Δουλειά μας είναι να ψάχνουμε για ξένες επενδύσεις. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ των μεταναστών. Αν κάποιος φέρει 250.000 ευρώ στη χώρα, τότε έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση ως προς την αγορά μιας κατοικίας και ως προς το δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, που βαπτίσαν το μνημόνιο πρόγραμμα, την Τρόικα θεσμούς, θεσμούς είπαν. Και τα λύσαν αυτά τα προβλήματα, έτσι τώρα λύσαν και το προσφυγικό. Δεν έχουμε πρόσφυγες, έχουμε επενδυτές σε αυτή τη χώρα. Και για να δούμε τις συνέπειες της δήλωσης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρουσιάζει το πρόγραμμα Executive Φιλοξενίας Προσφύγων VIP. Very Important Πρόσφυγες. Αγαπημένοι πλούσιοι πρόσφυγα, αν έχεις στην τράπεζα 250.000 ευρώ, δεν χρειάζεται να διακινδυνεύεις τη ζωή σου περνώντας το Αιγαίο σε βάρκες και να μένεις σε πρόχειρους καταβλισμούς. Να βλώνουμε εμείς ελικόπτερο να έρθει να σε πάρει και να σε φέρει στην Ελλάδα. Έχεις 500.000 ευρώ στην τράπεζα. Σε μεταφέρουμε στη χώρα με θαλαμιγό. Σου νοικιάζουμε μια βίλα. Σου βρίσκουμε γυναίκα. Σου δίνουμε αυτοκίνητο. Μήπως έχεις 1.000.000 και βάλεις στην τράπεζα. Ακόμα κάθεσε βρε κουτό. Ερχόμαστε να σε πάρουμε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Σε υποδεχόμαστε με τιμές αρχηγού κράτους. Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Σου παρέχουμε έπαυλη με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, υπηρεσίες σπα και πτωχευμένους Έλληνες για υπηρέτες. Για να έχουν και αυτοί ένα κομμάτι ψωμί. Άλλωστε τι να τους κάνουμε τους Έλληνες. Ούτε λεφτά πια τους έμειναν. Μόνο διαμαρτυρίες και απαιτήσεις είναι. Ρε στο διάολο οι τσίπηδες μας έχουν φάει την ψυχή. Πρόγραμμα VIP. Very Important Πρόσφυγες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Κυβέρνηση με λεφτά αισθήματα. Ένα χρόνο πριν κάνανε ηλιοθεραπεία, αν θυμάμαι καλά. Ηλιοθεραπεία στην πνομόνια. Ναι. Ένα χρόνο μετά είναι επενδυτές, κυρίες και κύριοι. Ό,τι πιο χυδαίο και ανόητο έχει ακουστεί ποτέ. Ό,τι πιο χυδαίο και ανόητο έχει ακουστεί ποτέ. Και η ανοησία δεν είναι το να κάνεις λάθος ή ακόμα και το να πεις κάτι. Ακόμα και τόσο ακραία λάθος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθος, λένε κάτι που δεν το εννοούσαν έτσι ακριβώς. Η ανοησία επιβεβαιώνεται όταν επιμένεις στο λάθος σου και υποστηρίζεις. Γι' αυτή βγήκε σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και μας διευκρινίζει ότι. Απλά και μόνο είναι μία πολύ απλή πρόταση. Όποιος μπει στο Google θα την συναντήσει, τη βρήκαμε από άλλα κράτη. Δείτε μέσα στο Google και θα δείτε διάφορες άλλες χώρες τι έκαναν. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διακυβέρνηση αυτής χώρας. Τώρα καταλάβαμε τι είναι, ότι ό,τι πρόταση κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τη βρίσκουν στο Google. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, είναι οι πρώτοι που γκουγκλάρουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Και πατάνε και το αισθάνομαι τυχερός. Δεν ψάχνουν όλη τη λίστα. Γιατί βγει πάνω-πάνω. Σε λίγο θα παίρνουν αποφάσεις ανάλογα με το πόσα likes έχουν στο Facebook. Ωραία ιδέα γι' αυτό. Αν τους κόψεις το ίντερνετ, δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν. Βέβαια, για το προσφυγικό παίρνουν ιδέες από το Google, έτσι, για το φορολογικό από το YouPorn. Είναι πραγματικά απίστευτο, δηλαδή, όσο και αν θες να το διασκεδάσεις, συγγνώμη, δυσκολεύεσαι πραγματικά, αλλά είχαμε και αντιδράσεις από τους πρόσφυγες μετά την απόφαση του κυρίου Μάρδα να τους αντιμετωπίσουμε σαν επενδυτές και να τους διαχωρίσουμε ανάλογα με τα χρήματα που έχουν. Ενθουσιασμός επικρατεί στην ειδική οικονομική ζώνη της Ιδωμένης μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας. Καραβιές επενδυτών άρχισαν ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ΑΦΜΗ. Να διαβάλω την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης. Όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ενέργεια, να πάνε στο αντίσκηνο 1. Όσοι θέλουν κτηματομεσητικά, στο αντίσκηνο 2. Για φωτοβολταϊκά, στο λεωφορείο. Καλωσορίσατε στην Ελλάδα! Το business hotspot είναι όλο ευθεία στα 50 μέτρα από εδώ. Παρακαλούμε να έχετε έτοιμες τις προκαταβολές των επενδύσεων στα χέρια σας και προσοχή, μη βραχούν τα λεφτά. Ένας-ένας, όλοι θα επενδύσετε. Ευχαριστώ! Αχ, κυρίες και κύριοι, αχ, 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 αχ. Είναι και αυτό το ρεσιτάλ αριστεροσύνης που είπαμε και λίγο πιο πριν, το οποίο δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά αδιανόητα μερικά πράγματα. Κοπρόσωπο.
Λοιπόν, να φύγουμε από τους επενδυτές και αν θέλουν να είναι και συνεπείς στις τακτικές τους, σιγά σιγά πρέπει να πάνε και εκεί μέσα, να τους βάλουν να σκοτωθούν μεταξύ τους οι έχοντες με τους μη έχοντες. Στο νούμερο 11.